Και Καλωσορίζουμε στην παρέα μα την συνάδελφο Μακέλα Σαράιχα για να δούμε μαζί τη ειδήσια τουρισμού από το χώρο του τουρισμού. Είναι συγκεκριμένα, καταρχήν, καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. και χρόνια Μαρκέρα. πολλά. Ε, θα δούμε μια είδηση, λοιπόν, η οποία αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ειδικά επιχειρηματιών. Πρόκειται, λοιπόν, σε μια εβδομάδα από σήμερα, στι 15 Μαου, ολοκληρώνεται η διαδικασία δημοπράτηση των 1.600 εμπορικά αξιοποιήσεων παραλίων τη χώρα. Mm. Και τι εννοούμε εμπορικά αξιοποιήσιμων, είναι αυτέ τι παραλίε, όπου κάθε Κάθε μπορεί να κάνει είτε ένα ρεστοράν, είτε ένα καφέ, είτε να κάνει ένα beach bar ή ακόμη και καντίνα. Αυτέ λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία γιατί μέχρι τώρα γινόταν μέσω των Δήμων τη χώρα. Τώρα λοιπόν γίνεται αποκλειστικά από την κτηματική ε, υπηρεσία του Δημοσίου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματο ή όξιων. Βλέπουμε δηλαδή ότι πέρσι το κίνημα τη Πετσέτα άλλαξε πολλά πράγματα και φέτο. Νομίζω ότι έχει αλλάξει άρδιν όλο αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα για τον Αγιαλό. Ε, για πρώτη φορά λοιπόν σε διαγωνισμό θα υπάρχει ένα ελάχιστο τίμημα που θα διώσει κάποιο προκειμένου να πάρει ε, αυτήν την παραλία και δεν θα δούμε επίση. Ε, ε, αυτά που λέγαμε ότι θα δώσω αυτή την παραλία για ε, πιο λίγα λεφτά σε κάποιον φίλο, γνωστό, ξάδερφο, τριτοξάδερφο και θείο. Δεν πλέον. θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Ε, γιατί σε περίπτωση που αν σε δύο δημοπρασίε δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αυτή η παραλία αμέσω δεν γίνεται εμπορική. Επομένω, κανεί <laughs> δεν μπορεί να την συμπεριλάβει στο να κάνει κάποιε επενδυτικέ κινήσει. Τώρα, όσον αφορά στα συμβόλαια, το κατώτατο. Το περισσότερο μάλλον ύψο μισθώματο είναι στα τρία χρόνια. Επομένω, κάποιο μπορεί να νοικιάσει μία παραλία για ένα χρόνο, για δύο, μαξ είναι για τρία χρόνια. Θα καταβάλει το ανάλογο αντίτιμο ανάλογα με την περιοχή που είναι η κάθε παραλία. Για παράδειγμα, διαφορετικά, ε, διαφορετικά χρήματα θα δώσει κάποιο αν είναι, για παράδειγμα, σε κάποιο νησί, διαφορετικά ενδεχομένω σε κάποια ε, πόλη. Ε, και όλα αυτά λοιπόν ε, είναι στο πλαίσιο ώστε όλα να νομοθετηθούν και να ε, γίνουν όπω πρέπει και όπω θα έπρεπε να ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Και μέσα σε αυτό θα καθορίζονται και. Νέα όρια για τι παραλίε αυτέ. Μέσα στο, μέσα στο μίστομα αυτό, εκτό από το αντίτιμο που θα καταβάλλεται και το ύψο του μισθώματο, το ετήσιο ή του, του μηνιαίω, θα υπάρχει και η έκταση που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επομένω, όλα αυτά θα είναι και μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Επίση, τώρα για αυτέ τι παραλίε, οι οποίε τι ε, ονομάζουμε οι απάτητε, ε, είναι περίπου στι ε, 200, ε, θα ξεκινήσουν έλεγχοι για να δουν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί αν έχουν καταπατήσει, αν έχουν βάλει ομπρέλες, αν έχουν, mm -hmm. βάλει, αν έχουν κάνει κάποιο άλλο είδους ατασταλίες. Μαρκέλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς απόγευμα. Καλό απόγευμα.